Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα και καλή εβδομάδα. Διαμαρτυρία οργάνωσαν και ξεκίνησαν οι μετανάστε στη Μόρια, καθώς απαιτούν καλύτερες συνθήκε διαβίωση και γρηγορότερου ρυθμού στη δημιουργία ασύλου. Ενώ την ίδια στιγμή, σκάφος Ανοιχτά τη Κύπρου εντοπίστηκε με 80 επιβαίνοντε, οι οποίοι, όπω φαίνεται, ήταν άτυποι μετανάστε. Ακόμη κλειδωμένοι σε κοντέινερ, βρέθηκαν μετανάστε στη Θεσσαλονίκη. Περισσότεροι από 2.000 ετούντε άσυλο αυγανική καταγωγή ξεκίνησαν από τον καταβλισμό τη Μόρια και πραγματοποιούν πορεία προ τη Μιτυλίνη, ζητώντα καλύτερε συνθήκε διαβίωση και επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου. Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρέ αστυνομικέ δυνάμει. Δημιουργίε ΜΑΤ έχουν εμποδίσει τη διαδήλωση, ενώ έγινε ήδη η προσπάθεια να ανακοπεί το κύμα των ανθρώπων από το να φτάσουν στο κέντρο τη πόλη. Σήμερα Δευτέρα, δικάζεται σε δεύτερο βαθμό στη Μιτιλίνη η υπόθεση των 32 ανθρώπων, κυρίω αυγανική καταγωγή, που καταδικάστηκαν από το Μικτό Ορκοτοχείο τον Απρίλιο του 2018 για επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρο αστυνομικών κατά τη διάρκεια επεισοδίων στη Μόρια τον Ιούλιο του 2017. Την ίδια στιγμή, σκάφος με 80 περίπου άτυπου μετανάστε εντοπίστηκε σήμερα ανοιχτά του κάπου στην Κύπρο. Σύμφωνα με την αστυνομία, το σκάφο μήκου 10 με 12 μέτρων εντοπίστηκε το πρωί από το παράκτιο σύστημα ραδιοεπισήμανση τη λιμενική αστυνομία να πλέει περίπου 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του κάβου Γκρέκο. Στο σκάφο φαίνεται να επιβαίνουν περίπου 80 άτυποι μετανάστε και στην περιοχή έσπευσε η λιμενική αστυνομία για να συνοδεύσει το σκάφο στο λιμάνι τη Λάρνακα. Ακόμη σοκ προκαλεί η είδηση ότι βρέθηκαν κλειδωμένοι μέσα σε κοντέινερ τέσσερις μετανάστες στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για αυγανικής καταγωγής άντρε τους οποίους εντόπισε η αστυνομία, ύστερα από κλίση που δέχθηκε να μεταβεί στην οδό Κολέτσι, στην περιοχή του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού. Κάποιος υπάλληλος φαίνεται πως άκουσε θόρυβο προερχόμενο από το εσωτερικό του κοντέινερ. Οι αστυνομικοί απεγκλώβησαν τους μετανάστες και αμέσως διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστες οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκαν στο κοντέινερ και έφτασαν στη Θεσσαλονίκη. Γενναία αύξηση σε ό,τι αφορά τι νέε αντικειμενικέ αξίε αναμένεται σε τουριστικέ περιοχέ τη Κρήτη, με του ιδιοκτήτε ακινήτων να κάθονται σε αναμένα κάρβουνα. Πάντω, οι νέε αντικειμενικέ αξίε δεν θα ακυρώσουν τι μειώσει του έμφυα με τι σχετικέ αποφάσει να έχουν ληφθεί από τι 17 Μαρτίου. Αναταραχή στους κόλπους των ιδιοκτητών ακινήτων έχει φέρει αναμενόμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, οι οποίες θα ανακοινωθούν το επόμενο δίμηνο, καθώς η αύξηση στην τιμή ζώνης ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές θα απορροφήσει την μείωση του ένφια, την οποία προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο. Ωστόσο, ο Υφυπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης διαβεβαιώνει ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων δεν θα ακυρώσουν τις μειώσεις του ένφια, ο οποίος θα μειωθεί σε σχέση με το 2019 κατά 8% πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Με ασφάλεια σα λέω ότι η μείωση του ένφια θα προχωρήσει. Σε τι ποσοστά θα κινηθείτε στη μείωση του ένφια. Έχουμε πει ότι, το, ότι θα κλείσουμε καταρχήν αυτό που είχαμε ευθύ εξ αρχή δεσμευτεί. Ναι. Να έχουμε συνολικά μία μείωση 30%. 30 που σημαίνει, ε, 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 22 ε, ο, 22 8. Mm. Αυτό είναι ε, καταρχήν το πλήρωμα. Συγγνώμη, εγώ θα δω 8% στον έμφυα που πήρωσα σε σχέση Ξέρω. με. Εξαρτάται αν έχετε τίποτε στη Μήκονο. Δεν σας λέω, Πέραν από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών στις περιοχές που θα δοθεί, μπορεί να γίνει με την έννοια ότι θα μπορεί να υπολογιστεί ο έμφυα στι υπάρχουσε αντικειμενικέ αξίε που ισχύουν 31-12-19. Οπότε θα έχουμε μία μείωση οριζόντια σε όλε τι περιοχέ χωρί να επηρεαστεί από την αύξηση που θα έχουν αντικειμενικέ αξίε ή εμπροκειμένου να υπολογιστεί με τις αξίες που θα υπάρχουν τον Αύγουστο που θα γίνουν οι υπολογισμοί του έμφυα, αλλά με, εφαρμογή, με την εφαρμογή μειωτικών συντελεστών τέτοιων που μεσοσταθμικά θα δοθεί η μείωση του 8%. Για παράδειγμα, διοκτήτης ακινήτου σε σημερινή περιοχή με τιμή ζώνη στα 1250 ευρώ μπορεί να υποστεί αύξηση 20%. Η τιμή μπορεί να φτάσει τα 1.500 ευρώ και ο ένφια να παραμείνει μετάβλητο στα 3,7 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Στην συνέχεια με την επιβολή της γενικής έκπτωσης με μέγιστο το 15% ο ιδιοκτήτης απληρώνει λιγότερα συγκριτικά με πέρυσι με συντελεστή 3,4 ευρώ. Χαμένοι της υπόθεσης θα βγουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων σε περιοχές που η τιμή ζώνης θα αυξηθεί πάνω από 30 με 35%. Έτσι, η διοκτήτη ακινήτου σε περιοχή ζώνης με τιμή τα 2.000 ευρώ, η οποία θα αυξηθεί στα 2.600, θα βρεθεί να πληρώνει ένφια με συντελεστή 7,6 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, αντί για τα 4,5 ευρώ που πληρώνει σήμερα. Η φορολογητέα αξία των Ελλήνων θα αυξηθεί κατά περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα βέβαια άμεσα τι μεταβάση των κινήτων αγορές ακινήτων, πωλήσεις ακινήτων, γονικές παροχές, κληρονομίας, καθώς επίσης και τον ΤΑΠ το, να εκείνη η δηλαδή, που εισπράττει από του λογαριασμού ενέργεια υπέρ των Δήμων. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι τι 17 Μαρτίου αναμένεται να έχουν ληφθεί αποφάσει σχετικά με την ευηγράμμιση των αντικειμενικών αξιών με τι εμπορικέ σε περίπου 3.500 περιοχέ, ενώ οι ιδιώτε εκτιμητέ ακινήτων θα πρέπει να έχουν παραδώσει τι εισηγήσει του για τι νέε τιμέ σε περισσότερε από 10.000 περιοχέ. Αρκετοί Έλληνε είναι εγκλωβισμένοι στην πόλη Γιουχάν, την πόλη όπου ξεκίνησε ο κοροναϊό και προσπαθούν να επιστρέψουν στην Ελλάδα. Ανάμεσά του και μία γυναίκα έγκυο 8 μηνών. Διαθέσιμε θέσει στα αεροσκάφη που αποστέλουν οι ευρωπαϊκέ χώρε αναζητά η ελληνική πρεσβεία στο Πεκίνο, προκειμένου να απομακρυνθούν από την επαρχία Χουμπέι οι τρει ακόμα Έλληνε που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εκεί. Οι ελληνικέ αρχέ βρίσκονται σε επαφή με τι ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε προκειμένου να εντοπίσουν ελεύθερε θέσει σε κάποιο από τα αεροσκάφη που θα προσγειωθούν τι επόμενε ώρε στη Γιουχάν με σκοπό την απομάκρυνση των Ευρωπαίων πολιτών. Παράλληλα, το Υπουργείο Υγεία προσπαθεί να εντείνει την προσπάθειά του ώστε να θωρακιστεί η Ελλάδα. Αύριο Τρίτη θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο Δημόσιας Υγείας, το οποίο συγκάλεσε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Στη Γαλλία βρίσκεται πλέον ο Άλεξ Ζαχάρ, ο Έλληνα που βρισκόταν στη Γιουχάν στην καρδιά τη επιδημία του νέου κοροναϊού. Μαζί του βρίσκεται και η σύζυγό του που είναι έγκυο 8 μηνών. Κάθομαι στο αεροπλάνο, φοράω μία μάσκα και είναι γύρω μου γιατρή και έχει πολλή φασαρία. Θα με κρατήσουν εδώ για 14 ημέρε πριν μπορέσω να ταξιδέψω, αλλά όταν μπορέσω να φύγω, το σχέδιό μου είναι να έρθω στην Αθήνα. Αλλά δεν θα με αφήσουν να φύγω για δύο εβδομάδε, δήλωσε ο Άλεξ Ζαχάρ μετά την προσγείωσή του στη Γαλλία. Ο κύριο Ζαχάρ δεν έχει κανένα σύμπτωμα. Ωστόσο θα κρατήσουν τον ίδιο και τη σύζυγό του σε καραντίνα. Θα μα κρατήσουν ούτω ή άλλω σε καραντίνα. Καλύτερα είναι αυτό από το να μέναμε στη Γιουχάν. Η γυναίκα μου είναι εδώ μαζί μου, είναι 8 μηνών έγκυος. Δεν μπορούσαμε να καθίσουμε παραπάνω, επισήμανε. Αυτό που σκέφτομαι είναι ότι αν δεν είχαμε αυτού του ανθρώπου, τους, τους Έλληνε διπλωμάτε να με βοηθήσουν, εγώ ακόμη εκεί θα ήμουν με τη γυναίκα μου, που όπω σα είπα είναι οκτώ μηνών έγκυο και ήταν πολύ επικίνδυνη η κατάσταση. Έπρεπε να φύγουμε γρήγορα, σημείωσε. Στην πόλη Νίκμπο τη Ανατολική Κίνα είναι αποκλεισμένοι εδώ και δέκα ημέρε ο καθηγητή Γιώργο Καπογιάννη και η σύζυγό του Ελένη Οικονόμου. Φοβόμαστε να φύγουμε από την Κίνα γιατί υπάρχει πιθανότητα να κολλήσουμε τον ιό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να τον μεταφέρουμε και σε άλλους. Όπως εξήγησαν, δεν φοβούνται μόνο για την οικογένειά τους, αλλά και για τους υπόλοιπους Έλληνες. Διότι μέχρι να πας από το Ελευθέριος Βενιζέλο στο σπίτι, θα συναντήσεις τόσο κόσμο σημείωσαν. Το ζευγάρι των Ελλήνων παραγγέλνει online τα τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ και τα παραλαμβάνει με γάντια. Εδώ και δέκα συνεχόμενες ημέρες το μόνο που κάνουμε είναι να πετάμε τα σκουπίδια και να περπατάμε μέσα στο σπίτι. Ανάμεσα στου κατοίκου τη Γιουχάν βρίσκεται εγκλωβισμένο και ένα Έλληνα μηχανικό, ο Απόστολο Ζαούτσο, ο οποίο μετέφερε τι δύσκολε συνθήκε που επικρατούν στην πόλη. Ο ίδιο είπε ότι μόνο το κεντρικό σούπερ μάρκετ λειτουργεί πια στην περιοχή, καθώ έχουν κλείσει τα πάντα. Ο ίδιο αναφέρθηκε και στι φήμε για διασκορπισμένου πολίτε τη Γιουχάν λόγω τη Κινέζικη Πρωτοχρονιά. Κάποιε εκτιμήσει μιλάνε για 5 εκατομμύρια τουρίστε από τη Γιουχάν σε όλη την Κίνα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αληθινό αυτό το νούμερο, είπε χαρακτηριστικά. Είναι πάρα πολύ πιεστικά τα πράγματα. Ακόμη και τα κουμπιά του ανελγεστήρα τα πατάμε με τον αναπτήρα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριο Ζαούτσο. Έρχεται η αστυνομία και παίρνει όποιον έχει πυρετό. Μία κοπέλα που δεν δέχτηκε να μετρηθεί ήρθε η αστυνομία, σημείωσε. Δεν υπάρχουν μάσκε. Κάποιο Έλληνα από Σανγκάη πούλησε γύρω στα χίλια κομμάτια δικά του και λίγο ακριβά. Εμεί τη βρήκαμε 2,5 ευρώ τη μία μία χρήσεω, δήλωσε. Η εταιρεία μου δεν έχει ανακοινώσει ότι μπορούμε να φύγουμε, οπότε πρέπει να μείνουμε εδώ, πρόσθεσε. Ο Έλληνα μηχανικό δήλωσε ότι γνωρίζει έναν ακόμη Έλληνα που μένει στη Γιουχάν, αλλά επειδή η περιοχή είναι μεγάλη, πιθανό να υπάρχουν και άλλοι. Τώρα μαζί μα είναι ο δημοσιογράφο Νίκο Κοσμαδάκη, με τον οποίο θα συζητήσουμε για τον Brexit. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κρυστάλλι. Νίκο, ποιε είναι οι επιπτώσει που θα έχει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Μεγάλη Βρετανία από τον Brexit. Ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε την, Παρασκευή, την, περασ... την περασμένη Παρασκευή. Ε, οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Βρετανία μπορούμε να πούμε πως διακόπηκαν. Όχι βέβαια οριστικά, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Πλέον μπορούμε να πούμε πως έχει γίνει το διαζύγιο, υπάρχει ένα συνεντικό διαζύγιο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Παύλα Βρετανίας και πλέον οι δρόμοι που θα ακολουθήσουν Τόσο η χώρα του Λόρδου Βίρονα, όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δύο δρόμοι διαφορετικοί, δύο δρόμοι διακριτοί. Τώρα, ε, όπως όμως συμβαίνει σε κάθε διαζύγιο, τα δύο μέρη οφείλουν να θέσουν όρια και να κλείσουν τους ανοιχτούς λογαριασμούς που έχουν. Πόσο μάλλον σε αυτή την περίπτωση που μιλάμε για ένα κράτος, το οποίο ε, πρωτοστάτησε στη συγκρότηση της ευρωπαϊκής οικογένειας, θυμίζω Κρυστάλλη, πως ο Ινστον Τσόρτσιλο, ο Βρετανός Πρωθυπουργός το 1946 στην επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, του πιο αιματηρού πολέμου, είχε υποστηρίξει πως πρέπει η ευρωπαϊκή οικογένεια να ανασυγκροτηθεί και να αναγεννηθεί ένα νέο καθεστώς με ειρήνη και ασφάλεια, να δημιουργηθούν, να δημιουργηθούν οι Ηνωμένε Πολιτείε της Ευρώπης. Μια ιστορία λοιπόν, μια σχέση 47 χρόνων έληξε. Πάμε να δούμε τώρα τις επιπτώσεις. Το μείζον ερώτημα είναι ποιο θα είναι το εμπορικό καθεστώ, ποιε θα είναι οι εμπορικέ σχέσει μεταξύ Μεγάλη Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μπόρι Τζόνσον αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δεσμευτεί πω μέχρι τι 31 Δεκεμβρίου του 2020 θα προσπαθήσουν να βρουν ένα καθεστώ. Ένα καθεστώ στο το οποίο θα έχει τι λιγότερε απώλειε. Ε, το θέμα είναι πως ο Μπόρις Τζόνσον επιμένει πως αυτό το καθεστώς θα πρέπει να σφυρλατηθεί αναγκαστικά μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, να μην πάει ούτε μέρα παραπέρα. Κάποιοι ευρωπαίοι αναλυτές υποστηρίζουν πως αυτό είναι ανέφικτο. Ο Τζόνσον όμως παραμένει ανέδωτος και δεν παρατείνει εξαιρετικά περιορισμένη προθεσμία με αποτέλεσμα πολύ να μιλούν για τη σύναψη μιας απολύτως βασικής συμφωνίας η οποία θα περιέχει τα άκρως απαραίτητα για την εμπορική συμβίωση των δύο. Σε κάθε περίπτωση, αμφότεροι είναι προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο ενός σκληρού Brexit, σενάριο το οποίο επανέρχεται στο τραπέζι εδώ και τρία χρόνια. Η έκταση της ενδεχόμενης ζημίας ενός σκληρού Brexit στο εμπόριο μπορεί να φανεί με τα Κατά μέσον όρο κρυστάλλι, τα τελευταία πέντε χρόνια, το 47% των Βρετανικών εξαγωγών κατέληγε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ και αντίστροφα, το μεγαλύτερο μέρος των Ευρωπαϊκών εξαγωγών κατέληγε στη Βρετανία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Bloomberg, περισσότερα από τα μισά προϊόντα που εισάγονταν στην Βρετανία από το 2013 προέρχονταν από τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, πρέπει και οι δύο πλευρές να αφήσουν τους όποιους λεονταρισμούς και να προβούν σε μια συμφωνία εμπορική που θα έχει ωφέλη και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη Βρετανία. Ωστόσο, σε μακροοικονομικό επίπεδο κυριαρχεί μια αβεβαιότητα. Ιδίω το οικονομικό περιβάλλον της Βρετανίας, που έχει ήδη εκθρονίσει το Λονδίνο από τη θέση του ως κορυφαίο οικονομικού κέντρου. Με την αποχώρηση της Βρετανίας υπολογίζεται πως το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο ΑΕΠ πρόσεξε κρυστάλλι θα μειωθεί από 22,1% στο 18,8%. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προηγούμενης κυβέρνησης, της προηγούμενης βρετανικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης May, η οποία προετοιμαζόταν για αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θυμίζω, τον Μάρτιο του 2019, το είχαμε καλύψει εμείς οι δύο την προηγούμενη τηλεπτική περίοδο, ένα άτακτο Brexit θα άφηνε στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 και ενώ ύψους 16,6 δισεκατομμυρίων ευρώ ή 0,066% του συνολικού εισοδήματος από τις 27 χώρες της Ευρωζώνης. Πλέον, αυτό που πρέπει να πούμε εδώ είναι πως το νούμερο είναι ακόμη πιο δύσκολο να υπολογιστεί. Η Βρετανία θα συνεχίζει να πληρώνει εισφορέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το ποσό των 33 δισεκατομμυρίων στερλινών. Επομένως, τα 27 πλέον κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βιώσουν τον οικονομικό αντίκτυπο σε βάθο χρόνου. Για τη βρετανική οικονομία τώρα, το κόστος αποχώρησης έχει ανέλθει περίπου τα 170 δισεκατομμύρια δολάρια κρυστάλλι. Ενώ αναμένεται πως μέχρι το τέλος του 2020, μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή μέχρι την ολοκλήρωση μεταβατικής περίοδου, η οικονομία της χώρας θα επιβαρυνθεί κατά περίπου 91,5 δισεκατομμύρια δολάρια επιπλέον. Τώρα, σε πολιτικό επίπεδο, σε πολιτικό επίπεδο μπορούμε να πούμε πως το Brexit άλλαξε τους πολιτικούς σχετισμούς. Οι εργατικοί καταποτίστηκαν. Αυτή η στάση που πήρανε, ναι μεν μένουμε, αλλά από την άλλη εκφράζουμε ε, η εργατική, να ξέρεις, να ξέρεις Κρυστάλλι, πως μία στάση πως ούτε με τους Remainers είμαστε, ούτε με τους Brexiters είμαστε. Δεν ταζόμαστε υπέρ ούτε της παραμονής, ούτε της εξόδου της Μεγάλης Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Οικογένεια. Και αυτό τους κόστισε. Παράλληλα όμως, κόστισε σε πολύ μεγάλη μερίδα, σε μια πολύ μεγάλη μερίδα των Τόρις, του κόμματος από το οποίο προέρχεται ο Μπόρις Τζόνσον, Καθώ δεν ήταν λίγοι στην αρχή του δημοψηφίσματο, λίγο πριν το δημοψήφισμα του 2016, που είχαν ταχθεί υπέρ του Brexit, υπέρ του να παραμείνουν, αυτοί αποχώρησαν από το Συντηρητικό Κόμμα και έχει αλλάξει τους πολιτικού σχετισμού. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο κλονίζεται η ευρωπαϊκή ιδέα. Ε, θα πρέπει να σου πω κρυστάλλι πω είναι η Μεγάλη Βρετανία μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει επικαλεστεί το άρθρο 50 περί εθελούσια αποχώρησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα έχει επιπτώσεις, ιδίως εάν αποδειχθεί στο άμεσο μέλλον πως η Βρετανική οικονομία πάει πολύ καλά, πάει αρκετά καλά, ίσως ενδεχομένως, χωρίς να το πω, χωρίς να το πω μέσα, από τη, μέσα, από το Δελτίο Ειδήσεων με απόλυτη σιγουριά ή με απόλυτη βεβαιότητα, ίσως αναζητήσουν και αυτή μια επικείμενη έξοδο από την ευρωπαϊκή οικογένεια. Νίκο, όλα αυτά τώρα για Μεγάλη Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Οι επιπτώσεις που θα έχει η Ελλάδα από τον Brexit υπάρχουν και αν είναι. Με ρώτησες, θα σου απαντήσω εγώ με ερωτήσεις. Θα μπορέσουν να παραμείνουν οι Έλληνες που ζουν ήδη στη Βρετανία, τόσο οι περίπου 120.000 Έλληνες που βρίσκονται ήδη στη χώρα, όσο εκείνοι που θα μεταναστεύσουν μέχρι ως τις 31 Δεκεμβρίου μπορούν να παραμείνουν. Προσοχή εδώ, όσοι έχουν συμπληρώσει 5 χρόνια και μένουν μόνιμα σε κάποια πόλη της Μεγάλης Βρετανίας, θα, μπορούν, θα πρέπει να υποβάλουν μία αίτηση, ε, μία αίτηση χορήγηση εγκατεστημένου πολίτη, προκειμένου να έχουν ως κύριο τόπο διαμονή στη Μεγάλη Βρετανία. Όσοι όμως δεν έχουν συμπληρώσει τα πέντε χρόνια, θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να τους χορηγηθεί άδεια προσωρινής παραμονής. Τώρα, μόλις συμπληρώσουν οι προσωρινά ε, διαμένοντες στο, στη Μεγάλη Βρετανία την πενταετία, θα υποβάλουν αίτηση απόκτηση καθεστώτο εγκατεστημένου πολίτη. Έω, να πω εδώ Χρυστάλλι, πω έω το τέλο του περασμένου Δεκεμβρίου είχα καταθέσει αιτήσει 61.200 Έλληνε. Η προθεσμία να πούμε εδώ πω λήγει στι 30 Ιουνίου 2021. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα το οποίο θέλω να μάθουμε πάρα πολύ είναι τι θα γίνει με τους Έλληνες που θέλουν να μεταναστεύσουν στο μέλλον στη Μεγάλη Βρετανία θα συμβεί σε αυτήν την περίπτωση. Εδώ θα πρέπει να πούμε πως ελεύθερη διακίνηση καταργείται όσον αφορά τη Μεγάλη Βρετανία. Όσοι σκοπεύουν να μεταναστεύσουν στην Μεγάλη Βρετανία από τις 1 Ιανουαρίου του 2021, τότε θα πρέπει να γνωρίζουν πως ο Μπόρις Τζόνσον θα έχει ήδη συγκροτήσει, θα έχει ήδη εφαρμόσει τη μεταναστευτική του πολιτική η οποία μεταναστευτική του πολιτική θα είναι βασισμένη, σύμφωνα με το τελευταίο διάγγελμα που έχει βγάλει, στο point system, σε ένα σύστημα το οποίο πρώτη το καθιέρωσε η Αυστραλία. Τι λέει αυτό το point system? Λέει ουσιαστικά πως τα προσόντα, οι δεξιότητες και οι ικανότητες μοριοδοτούνται. Άρα, με βάση τα προσόντα τα οποία έχει κάποιος, θα μπορέσει να υποβάλει μία αίτηση, θα γίνει μία αξιολόγηση των συγκεκριμένων προσόντων και ύστερα θα του χορηγηθεί η άδεια αν θα παραμείνει ή όχι. Ε, τώρα, όσον αφορά τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μία χαμηλή εξειδίκευση, αυτό που ονομάζουμε στην ελληνική γλώσσα φθηνά εργατικά χέρια, τότε θα υπάρξει μία άλλου είδους πολιτική που θα ακολουθήσει το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ένα άλλο επίση σημαντικό είναι, τα δίδακτρα των Βρετανικών Πανεπιστημίων. Θα πρέπει εδώ να πούμε κρυστάλλι πω οι Έλληνε φοιτητέ, οι Έλληνε προτιμούν τα Βρετανικά Πανεπιστήμια. Σημείωση πω και για το ακαδημαϊκό έτο 2020 έω 2021. Τα δίδακτρα δεν θα αυξηθούν ούτε μία στερλίνα παραπάνω. Δηλαδή, ετησίω και σύμφωνα με τι πληροφορίε που έχω συγκεντρώσει, ετησίω το έτος κοστίζει για έναν Έλληνα φοιτητή 9.250 στερλίνε. Μέχρι και φέτο, μέχρι τέλο του 2020. Και για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 Σημειώνω ξανά πω δεν θα υπάρχει ούτε μία αύξηση. Ωστόσο, από το 2021 τα δίδακτρα πιθανότατα θα αυξηθούν καθώ οι Ευρωπαίοι ενδέχεται να εξομοιωθούν με του άλλου αλλοδαπού φοιτητέ και εκεί θα υπάρχει μία αύξηση των διδάκτρων. Δηλαδή, μπορεί, μπορεί οι στερλίνε να πάνε από 9.250 που ήταν να πάνε στι 38.000 στερλίνε ετησίω. Θεωρητικά αυτό θα μπορούσε να αποφευθεί εάν συναυθεί μια ειδική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παύλα Μεγάλης Βρετανίας και επίσης να πούμε εδώ πως αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10.000 Έλληνες φοιτητές οι οποίοι έχουν προτιμήσει τη Μεγάλη Βρετανία ως τόπος σπουδών τους. Και τέλος, για να το κλείσουμε, όσον αφορά τις επιπτώσεις που θα έχει το Brexit στην Ελλάδα, ένα ερώτημα που είναι, ένα ερώτημα το οποίο ακούω το Σαββατοκύριακο που μα πέρασε είναι πω εάν μπορούμε να ταξιδέψουμε στη Μεγάλη Βρετανία. Η απάντηση είναι ναι. Έω τι 31 Δεκεμβρίου του 2020 δεν αλλάζει απολύτω τίποτα. Απλά με την αστυνομική σου ταυτότητα μπορεί να ταξιδέψει στην χώρα του Λόρδου Βίρονα. Ωστόσο, από το νέο έτος, από το 2021, οι Ευρωπαίοι θα μπορούν να ταξιδεύουν Μόνο με διαβατήριο και όχι με αστυνομική ταυτότητα. Και επίσης υπάρχει πιθανότητα να πρέπει να συμπληρώσουν μια ηλεκτρονική αίτηση προτού ταξιδέψουν. Πάντως αυτό που λένε οι αναλυτές είναι πως δεν θα χρειάζονται βίζα για τα ταξίδια με σκοπό τον τουρισμό. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ. Ραγδαία αλλαγή του ανοιξιάτικου σκηνικού του καιρού με βουτιά του υδραργύρου έως 18 βαθμού και χιόνια προβλέπεται από το βράδυ τη Τρίτη. Επηρεασμένη από την αλλαγή του σκηνικού θα είναι και η Κρήτη, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από του 9 βαθμού Κελσίου, αλλά θα φτάσει ενδεχομένω και του μείον 4 στι πιο ορεινέ περιοχέ. Ψυχρές αέριες μάζες θα επηρεάσουν τον καιρό της Ελλάδας κατά το τριήμερο Τετάρτη ως Παρασκευή μετά τη θερμή βολή που θα διαρκέσει ως την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου και έχει κάνει τον καιρό να θυμίζει προώρη άνοιξη. Την σταδιακή αποχώρηση των θερμών αερίων μαζών ως το βράδυ της Τρίτης θα ακολουθήσει η άφηξη των ψυχρών αερίων μαζών από τις πρώτες ώρες Τετάρτης. Η μέγιστη πτώση της θερμοκρασίας σε υψόμετρο 1.200 μέτρων αναμένεται να είναι μεταξύ των 17 και 18 βαθμών Κελσίου. Βουτιά του Ιδραργύρου αναμένεται και στην Κρήτη που βίωσε έντονη καλοκαιρία και όπου την Κυριακή το θερμόμετρο πλησίασε και τους 20 βαθμούς στα Χανιά. Τις επόμενες μέρες οι θερμοκρασίες που θα καταγραφούν θα κυμαίνονται από τους 9 βαθμούς Κελσίου αλλά θα φτάσουν ενδεχομένως και τους πλήν 4 στις πιο ορεινές περιοχές. Την 5 6 αναμένονται οι εξής θερμοκρασίες. Το Ηράκλειο θα κοιμανθεί σε 9 βαθμούς Κελσίου, στον Άγιο Νικόλαο με 7 όπως τα Χανιά και στο Ρέθυμνο, ενώ το Ντιμπάκι θα έχει 8 βαθμούς Κελσίου. Η Παλαιόχωρα των Χανίων θα έχει 7, ενώ τα Ανόγκια και του Τζερμιάδο έως πλήν 4 βαθμούς, ενώ το Σπήλι θα κοιμανθεί από 4 έως πλήν 1 βαθμούς Κελσίου. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της επερχόμενης μεταβολής σύμφωνα με το μετεό του Εθνικού Αθηνών θα είναι η σημαντική πτώση της θερμοκρασίας από την Τετάρτη, οι χιονοπτώσεις που θα σημειωθούν ακόμη και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου καθώς και η επικράτηση θεολοδών βορείων ανέμων σε χαμηλότερα υψόμετρα λόγω του πλήθους των παραγόντων που επιδρούν στην τελική διαμόρφωση της θερμοκρασίας κοντά στο έδαφος, η μέγιστη πτώση της θερμοκρασίας στην Αττική αλλά και στις περισσότερες περιοχές της χώρας αναμένεται να είναι μεταξύ των 10 και 12 βαθμών Κελσίου. Πάντω την Κυριακή επικράτησε καλοκαιρία στην Κρήτη όπου η θερμοκρασία προσέγγισε τους 20 βαθμούς Κελσίου. Οι μέγιστες θερμοκρασίες της χθεσινής ημέρας είναι στις περιοχές Καρδίτσα με 20,4 βαθμούς, Καλαμάτα με 20,3 όσου και η Σπάρτη, Ορεστιάδα με 19,9 Τρίκαλα με 19,8 Μακρακόμη Φιδιώτιδας με 19,6 Χανιά στο κέντρο με 19,5 και η Καλαμπάγκα με 19,3 βαθμούς Κελσίου. Στι 17 Μαρτίου θα δικαστεί ο 37χρονο άντρα, ο οποίο φέρεται να σκότωσε την ενδιαστάση σύζυγό του στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που βρίσκονταν τα δύο του παιδιά ηλικία τότε 6 και 8 μηνών. Στι δικαστικέ αίθουσε αναμένεται να αναβιώσει σε λίγε εβδομάδε η υπόθεση δολοφονία μια 32χρονη μητέρα από τον ενδιαστάση σύζυγό τη και πατέρα των δύο παιδιών τη. Το αποτρόπιο συμβάν είχε σημειωθεί πριν από περίπου 11 μήνε στην πόλη της Ιτία. Η πολύκροτη υπόθεση που είχε συγκλονίσει πέρυσι την τοπική κοινωνία της Κρήτης και όχι μόνο, αναμένεται να ζωντανέψει ξανά τον ερχόμενο Μάρτιο, οπότε και συμπληρώνεται ένα χρόνο από την εν λόγω συζυγοκτονία. Η εισαγγελία Φετών Ανατολικής Κρήτης προσδιορίσε τη δικάσιμο για την 3η 17 Μαρτίου. Εκείνη την ημέρα αναμένεται να καθίσει στο ιδόλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου ο 37χρονος κριτικός που κατηγορείται ότι σκότωσε την 32χρονη Κατερίνα την ώρα που σε διπλανό χώρο βρίσκονταν τα δύο τους βρέφη. Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο φθινόπωρο ο 37χρονος παραπέμφθηκε σε δίκη ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου. Ο 37χρονος θα δικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, για έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο και για κατοχή φαρμακευτικών σκευασμάτων για τα οποία δεν υπήρχε η απαραίτητη ιατρική συνταγή. Α σημειωθεί ότι το περασμένο φθινόπωρο η συνήγορο τη οικογένεια τη θανούσα κυρία Βούλα Δημητριάδου είχε αναφέρει ότι ο κατηγορούμενο είχε καταθέσει αίτημα για αποφυλάκηση, το οποίο ωστόσο είχε απορριφθεί. Το περιστατικό είχε σημειωθεί στι αρχέ του περασμένου Μαρτίου στην πόλη τη Ιτία. Ο 37χρονο ενδιαστάσει σύζυγο τη 32χρονη Κατερίνα μετέβησε στο σπίτι τη πεθεράστου όπου διέμενε εκείνο το διάστημα η κόρη τη. Εκεί φαίνεται ότι άρχισε μία ακόμη λογομαχία μεταξύ του 37χρονου και τη Θανούσα. Όπω όλα δείχνουν, ο φερόμενο σύζυγοκτόνο έσφιξε το λαιμό τη 32χρονη, η οποία λίγο μετά άφησε την τελευταία τη πνοή. Σύμφωνα με πληροφορίε, την ώρα που εκτιλισόταν το περιστατικό στο σπίτι, βρίσκονταν και τα δύο μωρά του ανδρόγινου ηλικία τότε, μόλι 6 και 18 μηνών. Αμέσω μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο 37χρονο μετέβη στο αστυνομικό τμήμα τη Ιτία και παραδόθηκε. Εδώ και δύο μήνε παραμένει κλειστό το κέντρο διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών στη βιομηχανική περιοχή, με την ανακύκλωση να καταλήγει στι χωματερέ. Το κόστο, τόσο περιβαλλοντικό όσο και οικονομικό, είναι τεράστιο, ενώ σε απόγνωση βρίσκονται οι εργαζόμενοι του εργοστασίου ανακύκλωση. Δυσαρέ και επικρατεί σε δημότε, καθώ στο κενό πέφτουν οι προσπάθειέ του για ανακύκλωση, καθώ εδώ και δύο μήνε η Ανατολική Κρήτη έχει μείνει χωρί ανακύκλωση, με τα ανακυκλώσιμα υλικά να καταλήγουν στο χιτά. Ναι, να με στεναχωρεί, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτή είναι η ουσία. Να αναλάβουν τι ευθύνε του και να κάνουν αυτό που πρέπει. Την ίδια ώρα το περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος είναι τεράστιο με τους δημάρχους να τονίζουν την ανάγκη άμεσης επαναλειτουργίας του κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών στη βιομηχανική περιοχή, το οποίο παραμένει κλειστό από τα μέσα του περασμένου Νοεμβρίου. Είναι ένα σοβαρό θέμα, όχι απλώς ένα θέμα, διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι μέχρι το 2030 ένα ποσοστό το 60% των απορριμμάτων πρέπει να ανακυκλώνεται και να μην πηγαίνει για ταφή, τουλάχιστον το 60%. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι ότι μεταφέρομαι με τα ανακυκλώσιμα στον χώρο υγειονομική ταφή, είναι ότι χάνεται η αξιοπιστία απέναντι στο δημότη. Αυτή την αξιοπιστία δεν πρέπει να χάσουν. Λάθος Λάθο είναι αυτό που έκλεισε το εργοστάσιο. Λάθο. Βεβαίω την κάνουμε την ανακύκλωση τώρα αυτή από εκεί και πέρα ξάτω. Να το πω. Σε λίγε ημέρε δρομολογείται λύση η δέσμευση που έλαβε από την ελληνική εταιρεία αξιοποίηση ανακύκλωση ο πρόεδρο του ΕΣΔΑΚ Μανώρη Κοκοσάλη. Μιλήσαμε με τον κύριο Αζή, ο υπεύθυνο τη εταιρεία. Θα κατέβει να ενημερώσει την τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρεια και δήμου σε ποια πρόταση θα οδηγηθούμε προκειμένου να ξαναεπαναλειτουργήσει το εργοστάσιο. Σε απόγνωση βρίσκονται και οι εργαζόμενοι του εργοστασίου ανακύκλωση αναμένοντα τι όποιε εξελίξει. Έχουν απειβδίσει, είναι ήδη δύο μήνε χωρί εισόδημα ε, όμοιροι σε μια διαδικασία με ευθύνη τη κυβέρνηση, τη τοπική διοίκηση και τη ελληνική εταιρεία αξιοποίηση ανακύκλωση για το πότε θα ξανανοίξει το εργοστάσιο και υπό ποιε συνθήκε. Σε ό,τι αφορά στον εξυγχρονισμό του εργοστασίου ανακύκλωση, σε έξι μήνε αναμένεται να ολοκληρωθεί σχετική μελέτη. Έχει αναλάβει, όπω γνωρίζετε, ο ΕΣΔΑΚ την υποχρέωση, αυτό έχει αναλάβει ο ΕΣΔΑΚ, να εξυγχρονίσει το εργοστάσιο και να γίνει μια μελέτη εξυγχρονισμού του ε, μηχανολογικού εξοπλισμού, το οποίο γίνεται και μέχρι σε έξι μήνε από τώρα θα έχει παραδοθεί μελέτη. Στην διεθνή επικαιρότητα, τώρα, δύο επιθέσει έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμή στι τελευταίε ώρε σε Βέλγιο και Λονδίνο από δύο άντρε. Ο ένα έφερε ψεύτικο εκρηκτικό μηχανισμό πάνω του, ενώ και οι δύο κρατούσαν μαχαίρι. Με τον Ισλαμικό Εκστρεμισμό, συνδέει η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου τον δράστη τη επίθεση με μαχαίρι το απόγευμα τη Κυριακή στην περιοχή Στρέταμ. Όπω έγινε γνωστό αργά το βράδυ τη Κυριακή, ο δράστη φορούσε ψεύτικο εκρηκτικό μηχανισμό. Νωρίτερα, η αστυνομία συσχέτησε τον περιστατικό με σε νεότερη αναρτησή τη, η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου κάνει λόγο για τουλάχιστον τρει τραυματίε. Ο ένα από του τραυματίε μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και απειλείται η ζωή του. Δύο ακόμη τραυματίε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο τα τραύματα που φέρουν δεν απειλούν τη ζωή του. Στο σημείο επικράτησε πανικό. Πολλοί χρήστε των μέσων κοινωνική δικτύωση ανέβασαν βίντεο και φωτογραφίε από το σημείο του συμβάντο. Λίγε ώρε μετά την τρομοκρατική επίθεση με μαχαίρι στο Λονδίνο, ένα ακόμη αντίστοιχο περιστατικό κινητοποίησε τι αρχέ ασφαλεία του Βελγίου. Όπω έγινε γνωστό, άγνωστο άτομο επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο ανθρώπων στην Γάδη του Βελγίου, με αποτέλεσμα να του τραυματίσει. Επιτόπου έσπευσαν ισχυρέ δυνάμει τη αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίε που μεταδίδουν βελγικά μέσα μαζική ενημέρωση, αστυνομικοί πυροβόλησαν εναντίον του ατόμου που φέρεται να έκανε την επίθεση. Οι βελγικέ αρχέ δεν έχουν κάνει προ το παρόν ανακοινώσει, οπότε δεν έχουν διευκρινιστεί προ το παρόν τα κίνητρα του ατόμου που έκανε την επίθεση. Το γραφείο τη εισαγγελία επιβεβαίωσε το περιστατικό και ξεκίνησε την διεξαγωγή έρευνα. Στα φετινά βραβεία Μπάφτα, άρρωσε η ταινία 1917, η οποία απέσπασε μεταξύ άλλων τα βραβεία καλύτερη ταινία και καλύτερη κοινοθεσία για τον Σα η ιστορική δραματική ταινία 1917 που ακολουθεί την Οδύσσια δύο Βρετανών στρατιωτών κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με την καταπληκτική φωτογραφία σάρωσε τα βραβεία Μπάφτα κερδίζοντα μεταξύ άλλων τα βραβεία καλύτερη ταινία και καλύτερη κοινοθεσία για τον Σαμ Μέντε. Ο 54χρονος Μέντες απέσπασε ήδη μια χρυσή σφαίρα για την ταινία του και είναι υποψήφιος για τα Όσκαρ. τρία βραβεία κέρδισε το Τζόκερ ανάμεσά του και το νεοσύστατο βραβείο καλύτερου κάστινγκ. Ενώ δύο τα παράσιτα, το βραβείο πρωτότυπου σεναρίου και αυτό τη ξενόγλωση ταινία. Την παράσταση έκλεψαν οι αναφορέ για το Brexit με καλύτερη αυτή του απόντα, Μπραντ Πιτ. Για σου Βρετανία, άκουσα ότι μόλι έγινε ελεύθερη. Καλώ ήρθε στο κλαμπ. Ο πολιτικό ευχαριστήριο λόγο του Χωακίν Φίνιξ, ο Ιαν Μακκέλεν να τιμά τον Άντι Σέρκη και το διαρκέ πνευματόδε κέφι του οικοδεσπότη την Graham Norton. Ο Χωακίν Φίνιξ και η Ρενέ Ζελβέγκερ κέρδισαν τα βραβεία πρώτου ανδρικού και γυναικείου ρόλου κατά τη διάρκεια τη τελετή απονομής των βραβείων τη Βρετανική Ακαδημίας Κινηματογράφου, η οποία και διοργανώθηκε την Κυριακή το βράδυ στο Λονδίνο. Ο 45χρονος Αμερικανός ηθοποιός Χωακίν Φίνιξ απέσπασε το βραβείο για τον ρόλο του στην ταινία Τζόκερ. Έχει ήδη βραβευτεί για την ερμηνεία του ίδιου ρόλου με χρυσή σφαίρα και είναι υποψήφιος για την ίδια κατηγορία στα Όσκαρ. Η επίσης Αμερικανίδα Ρενέζελ Βέγγερ κέρδισε τα μπάφτα πρώτου γυναικείου ρόλου, υποδιόμενη τη θρηλυκή ηθοποιό και τραγουδίστρια Τζούντι Κάρλαντ στη βιογραφική ταινία Τζούντι. Από την τελετή απονομής δεν έλειψε και η Βρετανική βασιλική οικογένεια με τον πρίγκιπα Βίλιαμ και την Κέιτ Μίδλτον να έχουν αναλάβει τον ρόλο της εκπροσώπησής της. Κυρίε και κύριοι, αυτή ήταν η αναλυτική σα ενημέρωση από εμά. Από όλου εμά. Καλό σα βράδυ.